το περιμέναμε ότι δεν θα είναι εύκολο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν προεκλογικές δεσμεύσεις του ίδιου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης πλέον ότι θα βρει λύση για τους αγρότες, γιατί χαρακτήρισε ο ίδιος καταστροφική την φορολόγηση που προβλέπει η νέα συμφωνία με τους δανειστές. Εγώ έχω κάνει επικοινωνία μαζί την περασμένη εβδομάδα. Περιμένω, βάσει το δικό του λεγόμενων, να ορκιστεί η νέα Βουλή, να γίνουν οι προγραμματικές δηλώσεις και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε τις επαφές και σίγουρα πριν τις συναντήσεις με τους δανειστές για να βρούμε λύση. Γιατί αν εφαρμοστεί η συμφωνία ως έχει υπογραφεί, πραγματικά θα σημαίνει την καταστροφή του πρωτογενή τομέα. Θα οδηγήσουν στην έξοδο όλους τους αγρότες από την παραγωγική διαδικασία. Μάλιστα. Ξεκινάνε τα δύσκολα και το ξέρατε, όπως λέτε, τίποτα δεν θα ήταν ούτως ή άλλως εύκολο. Από την άλλη, κύριε Τζορτζάκη, υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι και εσείς από τη δική σας την πλευρά ζεσταίνετε τις μηχανές με την έννοια ότι πάτε σε δυναμικές κινητοποιήσεις, τουλάχιστον όπως γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, έτσι. Αυτό θα ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Εμείς ούτως ή άλλως σε συνεννόηση με όλους τους αγρότες από την Ελλάδα, εάν δεν βρεθεί λύση, θα προχωρήσουμε σε πραγματικά δυναμικές κινητοποιήσεις, διότι είναι θέμα επιβίωσης, είναι θέμα ύπαρξης του πρωτογενή τομέα και μιλάμε για μια Ελλάδα της κρίσης που αν μη τι άλλο δεν θα ήθελε με τίποτα να βιώσει και διατροφικό πρόβλημα πλέον. Μάλιστα. Να αναγκαστούμε ενώ δεν έχουμε χρήματα να εισάγουμε αγροτικά προϊόντα από άλλες χώρες ενώ μπορούμε να τα παράξουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι οι αγρότες της Ελλάδας, οι γεωργικές οικογενειακές επιχειρήσεις με το μικρότερο κλήρος στην Ευρώπη είναι επιχειρήσεις. Ας έρθουν να γίνουν αυτοί οι επιχειρηματίες αγρότες. Κύριε Τζουρτζάκη, τα δεδομένα τα δικά μας. Κύριε Τζουρτζάκη, οι προτάσεις σας βάσει των δικών σας των δεδομένων αναρωτιέμαι εάν μέχρι στιγμής έχουν πέρασμα και αν έχουν πόδια για να σταθούν. Κυρία Δουλειράκη, κοιτάξτε να δείτε. Ας σκύψουν το κεφάλι και να δούνε ποια είναι η πραγματική οικονομία στην Ελλάδα. Και βέβαια έχουν πόδια να σταθούν οι προτάσεις μας. Διότι, όπως λένε και οι παλιοί, η πώληση και η κατανάλωση είναι που φέρνει το κέρδος. Όταν δεν παράγεις, όταν δεν έχεις να πληρώσεις φόρους, δεν θα πληρώσεις. Ας αφήσουν, ας κάνουν διορθωτικές κινήσεις και εμείς θέλουμε ένα εξορθολογισμό της αγοράς. Δεν θέλουμε την εξόντωση όμως ούτε του παραγωγού αλλά ούτε και του καταναλωτή κατ' επέκταση. Πόσα χρόνια μιλάμε ότι θα πρέπει επιτέλους να κλείσει αυτή η περιβόητη ψαλίδα από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Να εισπράξει ο παραγωγός την υπεραξία των προϊόντων όπως, όπως αυτό του αρμόζει. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα στους ελέγχους από προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες. Όλα αυτά, εάν μας επιτρέψουν να παράγουμε, βάζοντας και λίγο χέρι και φρένο στο κόστος παραγωγής, γιατί μπορούν να το κάνουν, θα έχουμε κέρδη, θα εισπράττουν και με το 13% θα εισπράττουν, γιατί θα αποδίδουμε και το ΦΠΑ για τα πουλάμε προϊόντα. Εάν φτάσουμε να διαλύσουν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, θα εισπράττουν από πού? Θα τυναχτεί όλο το φορολογικό σύστημα που έχουν στο μυαλό τους στον αέρα.